στη μαθητότητα του κόσμου, όπως μας λέει πολύ θαυμάσια ένας από τους ύμνους της νεκροσύνου ακολουθίας, «Πία του φιλίου κρυφή, διαμένει λύπης αμέτωπος». Ακόμη και όταν χαιρόμαστε, όταν πανηγυρίζουμε, όταν δοξαζόμαστε της γης, η λύπη συμπλέκεται. Ποια δόξα έστηκε επιγείς αμετάθετος, ποια δόξα, ποιες πρωτοκαθεδρίες, ποιες βασιλείες, ποιες προεδρίες, ποια αξιώματα είναι όλα. Πάντα σκιάζα στενέστερα. Αυτό εμείς οι μεγαλύτεροι το συνειδητοποιούμε. Πότε πέρασε η ζωή μας. Σαν σκιά, σαν όνειρο, σαν μια ταινία, τελειώσαν όλα. Πάντα σκιά σας στενέστερα, πάντα ονείρο να παντελούνται. Μια ροπή, η κλίση του Θεού που κόβει τη σύνδεση ψυχής και σώματος. Και τα αυτά πάντα θάνατος διαβαίνει. Αυτά είναι για μας να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είμαστε μόνοι και κυρίως ότι δεν υπάρχει σειρά προτεραιότητος ή καθυστερήσεως. Και νέοι φεύγουν και γέροντες φεύγουν και με τη σειρά τους οι άνθρωποι φεύγουν, αλλά και χωρίς τη σειρά τους. Αυτά όμως που λέμε τώρα είναι για όλους εμάς. Δεν έχει ανάγκη ο αδελφός μας Πέτρος ούτε από εγκόμια, ούτε από τίτλους, ούτε από τιμές. Έχουμε όμως εμείς ανάγκη να μάθουμε ποια ήταν η πορεία αυτού του ανθρώπου. Γιατί ο καθένας που το πλησίασε από τη μικρή του ηλικία έχει ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε αυτή την αδυναμία να κρατάμε στιγμιότυπα και να μην ζητάμε να μάθουμε ποιος είναι ο άνθρωπος ολόκληρος και ιδίως ποιο είναι το τέλος του. Ακόμη και οι αρχαίοι μας πρόγονοι έλεγαν προς γάρ το τελευταίο νεκμάν έπαστον τον προϋπαρξάντων. Οι τελευταίες στιγμές του ανθρώπου κρίνουν και ποιος ήταν αρχικά αυτός ο άνθρωπος. Πολύ περισσότερο μας λέει αυτό η σοφία του Θεού μας, ο Χριστός μας. Ότι γρηγορείται, ότι ούτε κοίτατε την ημέρα, δεν την ώρα. Ενή ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Γρηγορείται. Γιατί αν ο δεσπότης ήξερε πότε θα έρθει ο κλέφτης στο σπίτι του, θα είχε επαγρυπνήσει και θα είχε θωρακίσει την είσοδο για να μην ληστευθεί. Έτσι έρχεται και ο κλέφτης ο θάνατος, απροειδοποίητα. Σε μερικούς ανθρώπους όμως που είναι συνειδητοποιημένοι και φιλοσοφημένοι, έρχεται με προειδοποίηση. Έρχεται με προαναγγελία. Στον αδελφό μας Πέτρο δεν ήρθε μόνο με προαναγγελία ο θάνατος, αλλά ήρθε και η πρόσκληση του Θεού μας προτού οι δυνάμεις του τον εγκαταλείψουν. Τον επισκέφθη ο Θεός μας. Γιατί ήταν άνθρωπος καλοπροαίρετος. Όσοι τον γνώρισαν, συνάδελφοι του ηθοποιοί ή άλλοι που συνεργάστηκαν μαζί του, θα ξέρουν ότι ήταν ένας άνθρωπος αγέροχος, αξιοπρεπής, ασυμβίβαστος. Δεν υποχωρούσε σε τίποτε από αυτά που πίστευε, έστω και αν έπρεπε να μείνει στον δρόμο. Μικρός ηθοποιός στην ηλικία, μικρός, όταν άκουσε τη μεγάλη ηθοποιό την
Παξινού να κάνει ένα σχόλιο δίπλα σε κάποιον επίσης μεγάλο ηθοποιό, παρατήρηση για τον Πέτρο Φυσούν, εκείνος ξεφόρεσε αμέσως και με θυμό έφυγε, ξέροντας ότι παίζει κορώνα δράματα όλη του την πορεία. Και όχι μόνο δεν έχασε την πορεία αυτή που νομίζει και τον εξέφραζε, αλλά μετά από λίγο καιρό η Παξινού πήγε και του ζήτησε συγγνώμη για αυτό που είπε. Η πορεία του ήταν, όπως είπα, συμβίβαστη και γι' αυτό οι άνθρωποι του περιβάλλοντος του τον έβλεπαν με κάποια καχυποψία, με κάποιο φόβο, με κάποια συστολή, παρότι ήταν άνθρωπος που ζούσε τη ζωή του. Δεν ήταν άνθρωπος της Εκκλησίας τότε, δεν ήξερε τον Χριστό μας, πάλευε όμως για τη δικαιοσύνη. Πάλευε για την πραγματική δικαιοσύνη και όχι για την κομματική δικαιοσύνη, η οποία ποτέ δεν προέκυψε, ούτε θα προέκυψε. Και όσοι ακόμη πιστεύουν στις κομματικές δικαιοσύνες, ελευθερίες και ισότητες, αυτοί είναι πολύ γελασμένοι. Ή έχουν εμπλακεί σε αυτό το σύστημα. Ο Πέτρος πραγματικά αγωνίστηκε για τη δικαιοσύνη. Και αγωνίστηκε και με ηγέτες του εξωτερικού, όπως όλα φάνηκε. Και συνεργάστηκε μαζί του για ποιο λόγο. Γιατί ο Πάλμε ήταν άνθρωπος προβληματισμένος. Ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε συνειδητοποιήσει ότι η ευημερία των θυμάτων και των κτημάτων και των αποκτημάτων δεν είναι αυτή που επαρκεί για να ευτυχήσει ο άνθρωπος. Και γι' αυτό είχε εκφράσει προβληματισμός, λέγοντας ότι το κράτος μας έχει όλα τα μέσα, εξασφαλίζει στους πολίτες τα πάντα, δεν μας λείπει τίποτα. Και όμως, κάθε χρόνο διαβάζουμε τις στατιστικές ότι 25% των συμπολιτών μας αυτοκτονούν. Μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε λίγο τις απόψεις μας και να αναζητήσουμε τις αξίες που ποτέ ως έθνος δεν είχαμε. Μετά από μία εβδομάδα δολοφόνησαν τον Πάτρο. Γιατί το σύστημα δεν θέλει αγνούς ανθρώπους. Το σύστημα καλλιεργεί ακόμη και αναρχικούς και αντιεξουσιαστές. Όλα αυτά που ακούτε και γίνονται είναι κρατικές υπηρεσίες. Τα παιδιά μας, οι αναρχικοί και αντιεξουσιαστές, πάνε κοντά εκεί γιατί νομίζουν ότι είναι ειλικρινείς αυτοί που τα οδηγούν. Δεν ξέρουν ότι είναι κρατική υπηρεσία και ότι ο εξουσιασμός του συστήματος και ο αναρχισμός του συστήματος. Ο Πέτρος Φυσούν τα ήξερε αυτά. Τα είχε διαγνώσει. Είχε υποστεί ταπεινώσεις όταν ύψωνε τον λόγο του. Είχε παραιτηθεί από θέσεις μεγάλες με πολλά χρήματα. Γιατί δεν ήθελε να θυσιάσει το πιστεύω του. Και ήρθε η ώρα να γνωρίζει πραγματικά την πηγή της ελευθερίας, της ισότητος, της δικαιοσύνης και κυρίως της αγάπης, την οποία στερήθηκε από μικρό παιδάκι. 8 ετών έχασε τον πατέρα του. Υποχρεώθηκε να πάει σε ορφανοτροφείο γιατί οι συνθήκες ήταν δύσκολες.
Και εκεί βρέθηκε μια αγία ψυχή, η Ευγενία Δέρο, η οποία έγινε μητέρα. Και τον περιέβαλε με μεγάλη στοργή. Και είναι προς τιμή του Πέτρου ότι ενώ είχε γίνει διάσημος, είχε φύγει από το ορφανοτροφείο αρκετά χρόνια, πληροφορήθηκε ότι αυτή η πνευματική του μητέρα είναι στα τελευταία της. Και την επισκέφθηκε, έψαξε και βρήκε το σπίτι που έμενε, που εφιλοξενεί του. Και μόλις τον είδε εκείνη, του είπε «Πετράκι», και εκείνος γονάτισε και λέει «Μαρτυμοπλά». Και μετά από λίγο ετοιμήθη η γερόντισσα αυτή η Ευγενία. Αυτό δείχνει πάρα πολλά. Τότε κανείς δεν κατάλαβε τι συμβαίνει μέσα του. Νόμιζε ότι είναι ο Πέτρος που βλέπει. Μα ο Πέτρος που έβλεπε ήταν η ρόλη που έπαιζε. Το κυρίως ρόλο του ποτέ δεν τον έδειξε, παρά μόνο στο εξομολογητήριο. Κανείς δεν ξέρει από τους γνωστούς και φίλους και συνεργάτες τον Πέτρο Φυσού. Ήταν η ρόλη που έπαιζε, όχι υποκρινόμενος. Δεν έπαιζε θέατρο όταν ήταν τις παρέες του. Έδειχνε πτυχές του εαυτού του, αλλά όχι τον εαυτό του. Έχει μεγάλη σημασία σε όλοι μας αυτό. Να το προσέξουμε και να το διακρίνουμε. Τα γεγονότα και τα περιστατικά της ζωής μας και οι πράξεις μας δεν είμαστε εμείς. Εμείς τα κάνουμε, αλλά δεν είμαστε εμείς. Ευτυχώς. Εάν είμαστε εμείς, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτοκριτική. Αν είμαστε εμείς αυτοί που πράγματι θέλαμε αυτά, πώς θα μετανοούσαμε, πώς μετά θα εννοούσαμε το τι κάναμε. Και ο Πέτρος, όταν ήρθε η ώρα η κατάλληλη, και ήρθε με έναν τρόπο λίγο περίεργο, γιατί κάποια εκκλησιαστικά πρόσωπα δεν φέρθηκαν σωστά και ανεμίθησαν και τα μέσα ενημερώσεως, διαστρέφονται στην πραγματικότητα, τότε ο Πέτρος ήρθε σε επαφή με την Εκκλησία ουσιαστική για πρώτη φορά. Με το Θεό είχε πάντοτε επαφή, δική του προσωπική, εσωτερική. Κανείς δεν την υποψιαζόταν, αλλά με την Εκκλησία ήρθε για πρώτη φορά. Και τότε άρχισε να γίνεται μία μεγάλη αλλαγή μέσα. Τότε κατάλαβε ότι αυτοί οι οποίοι είτε τον αγαπούσαν, είτε τον περιφρονούσαν, είτε τον σετοκράβαζαν, είτε έβρισκαν τρόπο να τον διαβάλουν, δεν τον είχαν αγγίξει. Δεν είχαν αγγίξει την ψυχή του. Και μου έλεγε χαρακτηριστικά πόσα χρόνια πήγαν ένα, αλλά δεν πήγαν ένα γιατί είδα, έζησα, έκρινα, συνέκρινα και αποφάσισα. Όσοι τον γνωρίζατε, ασφαλώς δεν χρειάζεται να πω πολλά για να συμφωνήσετε ότι ήταν ένας άνθρωπος που κάθε άλλο παρά έφερε Χριστός ήταν. Ήταν ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να το πλησιάσει εύκολα. Ένας άνθρωπος που δεν επίθετο με λόγια. Ένας άνθρωπος που είχε κριτήριο τον εαυτό του, τον πάντο. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν μπορεί να έρθει μπροστά στον Χριστό μας. Όταν έμαθε το σύμπαν. Και τότε, παρά το γεγονός ότι η κόρη του είχε πάρει τις αποφάσεις της για το μοναχισμό, αλλά είχε θέσει ως αποκλειστικό όρο ότι δεν θα γίνω μοναχή εάν δεν
το οποίο ο πατέρας μου είχε βάλει ένα πολύ υψηλό στόχο. Κατά άνθρωπον αυτό ήταν αδύνατο. Ο Πέτρος φυσούν να πει στην κόρη του «γίνε μοναχή», κατά άνθρωπον ήταν απίστευτο. Εσείς που τον γνωρίσατε ξέρετε τι λέω. Κι όμως, αυτός ο άνθρωπος που ήταν απίστευτο να πει κάτι τέτοιο, ήρθε μια μέρα και λέει, εφόσον η κόρη μου έχει αυτή τη χαρά, αυτή τη διάθεση, κάνει αυτή την επιλογή με την ευχή μου. Είναι αξέχαστα για μας τα λόγια του, αλλά κυρίως της ψυχής του η συμφωνία. Με την ευχή μου. Κάποια μέσα ενημερώσεων πληροφορήθηκα ότι διέστρεψαν και αυτό από ότι έγινε παρά τη γνώμη του, γράψαν διάφορα. Αυτά είναι όλα ψέματα. Και απόδειξε του ότι ο Πέτρος Φυσούν είδε στην εκκλησία αυτό που ζητούσε από τότε που γνώρισε τον εαυτό του, είναι ότι όλο το αρχείο το εμπιστεύτηκε στην εκκλησία. Όλο το πρόσωπο του αρχείου. Ό,τι είχε και δεν είχε. Λέγοντας ότι εσείς θα κρίνετε τι θα γίνει. Εγώ ποτέ δεν επεδίωξα δόξες, είπε. Ποτέ δεν επεδίωξα τίποτα. Αυτό αφήνεται στα χέρια σας. Τι λέει αυτό. Δεν τα λέει όλα. Στη ζωή του αγάπησε δύο ανθρώπους. Πολύ βαθιά. Και αιώνια. Τη σύζυγό του και τη θυγατέρα του. Τη σύζυγό του την έβασε την προπαραμονή της εορτής του. Προπαραμονή της εορτής Πέτρου και Παύλου. Ο ίδιος έφυγε την παραμονή της εορτής της. Νικολέτα ήταν η σύζυγός του, την παραμονή του Αγίου Νικολάου. Δεν λέει κάτι αυτό. Μίλησε ο ουρανός. Δεν είπε ότι αυτό το ζευγάρι πράγματι εβίωσε την αγάπη, την πραγματική, την αφοσίωση. Και η σύζυγός του ήταν μια κοπέλα η οποία δεν δέχθηκε ούτε από μικρή ούτε μεγαλύτερη πορεία και συνετές οδηγίες. Ήταν κόρη του Κώστα του Χατζηχρίστου. Εκείνη βοηθούσε τον πατέρα της περισσότερο να σταθεί σωστά παρά εκείνος. Κι όμως ήταν κι αυτή αγαθός Ισραηλίτης. Παρά το δυναμισμό του μαθητήρατες, ήταν αγαθή γη και μαζί γνώρισαν τον Χριστό, μαζί συμπορεύτηκαν, μαζί έδωσαν την ευχή του στην κόρη του. Μαζί πήγαιναν στο μοναστήρι και εκκλησιάζοντο, μαζί επήγαν στην κουρά της, μαζί επήγαιναν όσο ήταν εν ζωή η γυναίκα του και όσο εκείνος είχε δυνάμεις για να πάει ένα τέτοιο ταξίδι. Όλα αυτά ήταν η προετοιμασία. Πέρασαν δύσκολες μέρες, αλλά οι άνθρωποι που αγάπησε και όλοι εμείς που προστεθήκαμε στη συνέχεια, πορευθήκαμε μαζί. Και ήρθαν οι ώρες του τέλους της ευτυχής ζωής του. Και εκεί πραγματικά φάνηκε τι σημαίνει χριστιανάτε. Όλο το διάστημα της ασθενίας του στο νοσοκομείο Σωτηρία
που ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί τα αναπνευστικά προβλήματα είναι πολύ επώδυνα, δημιουργούν ασφυξία στον άνθρωπο. Τα πέρασε με ελαφρά λόγια για τη δυσκολία που είχε. Ποτέ όμως δεν εγώγησε να διαμαρτυρηθεί. Να πει όπως λέμε εμείς, προσφέρουμε ένα μπουκάλι λάδι στην εκκλησία και λέμε αν θα συμβεί κάτι, μια δοκιμασία, ο Θεός την επιτρέπει για να περάσουμε εμείς λίγο δύσκολα, να σκεφτούμε ότι υπάρχει και ψυχή εκτός από το σώμα και λέμε τι σου έκανα Θεέ μου και μου το έδωσε αυτό, δεν φέρνω αυτό το λάδι μου, δεν φέρνω το κερί μου, γιατί μου το έκανες αυτό. Θα λένε χριστιανοί, επαγγελματίες χριστιανοί τα λένε αυτά, δηλαδή χρόνια χριστιανοί τα λένε. Εκείνος προσέφερε το παιδί του και δεν είπε «Μα Θεέ μου, εγώ σου δώσα την κόρη μου, σου αφιέρωσα, αυτή είναι η απάντησή σου». Όχι, γιατί ήξερε ότι πρέπει να αναπληρώσει σε λίγο χρονικό διάστημα αυτά που έχασε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και λίγο πρώτο της κοιμήσεώς του, τα ξημερώματα της 5ης Δεκεμβρίου, 5:30 περίπου, ο ασθενής του που ήταν δίπλα, είχε έρθει πρόσφατα εκείνες τις μέρες, τον είδε κάπως ακίνητο και κατεβαίνει από το κρεβάτι και του πιάνει το χέρι και ήταν παγωμένο και νόμισε ότι πέθανε και ετοιμαζόταν να πάει να ειδοποιήσει τις αδελφές. Και τότε ο Πέτρος σήκωσε τα χέρια του, έκανε 3 φορές το σταυρό του, έγινε στο πλάι και κοιμήθη. Τι είναι αυτό, τυχαίο, αυτή την ώρα, την κρισιμότερη ώρα. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί μου, ο Πέτρος Χρυσούν μας άφησε ένα πολύ δυνατό και γενναίο παράδειγμα για όλους μας. Πρώτοι εμείς οι κληρικοί διδαχθήκαμε κοντά του πώς ο άνθρωπος αλλοιώνεται με την καλή αφήξη. Πώς γίνεται από πέτρα, γίνεται καρδία αγαπώσα. Ο Θεό και τους ανθρώπους. Ήταν όλος μια αγκαλιά. Είχε χαρά να μας αγκαλιάσει, να παίρνει την ευχή της Εκκλησίας, να ζητάει τις προσευχές μας. Και εμείς λυπόμεθα που χάσαμε ένα τόσο σπουδαίο φίλο. Τον χάσαμε με την άμεση επικοινωνία. Δεν τον χάσαμε για πάντα, ούτε δεν τον χάσαμε ουσιαστικά, γιατί η ψυχή μένει στον αιώνα και το σώμα θα το πάρουμε μετέρα αφού περάσει η φθορά. Το σώμα, όπως είπε ένας σύγχρονος Άγιος, είναι ένα μεταφορικό μέσο και ο τελευταίος του προορισμός δυστυχώς οι περισσότεροι από εμάς ασχολούμεθα με το μεταφορικό μέσο και τις εγκεφαλικές λειτουργίες του και κάνουμε πως δεν ακούμε τη φωνή της συνειδήσεως που μας λέει «Δεν πας καλά, δεν είναι αυτή η ζωή, δεν έχεις πλαστεί για αυτά εσύ, δεν είσαι αυτό μόνο, δεν είναι δυνατόν ένας σπόρος στάρι να φυτεύεται στη γη, να σαπίζει και να ξαναβγαίνει ένδοξο στάρι. Δεν βγαίνει βασιλικός, δεν βγαίνει ιδιόσμος, δεν βγαίνει κάτι άλλο με εξελίξεις και αυτά που λένε άνθρωποι που αναζητούν τον Θεό μέσα από τις σκέψεις τους. Βγαίνει στάρι, στάκι, ένδοξο. Το ίδιο θα γίνει με τον Χριστό.
τι θα βλαστήσει, θα βλαστήσει αυτό που θα σπείρουμε. Και ο Πέτρος Ιησούν εφρόντισε να μην δώσει ούτε τροφή στα σκουλίκια. Έμεινε τα οστά του και επιλέγει. Χωρίς να έχει πάθηση τέτοια που φέρνει αυτές τις αλλαγές. Γιατί έτρωγε σαν σπουργίτη, σαν πουλάκι. Και συνομιλούσε με την Καρδελίνα που είχε δίπλα του. Της μιλούσε και του μιλούσε. Το κρατούσε συντροφιά. Μόνος όταν ήταν περισσότερο καιρό. Αυτός ήταν ο Πέτρος Ιησούν. Αυτόν θα θυμόμαστε και αυτόν θα συμπτήσουμε όταν κι εμείς φύγουμε από αυτή τη ζωή. Να έχουμε όλοι μας καλή και ολοκληρωμένη μετάνοια για να έχουμε και ολοκληρωμένη.